εδώ. Το εμβερτήριο και η Ανωρία, σήμερα που είναι 2 του Φεβρουαρίου, γιορτάζει την ημέρα της Κοπαντής, το μόνιμο εκκλησάκι στην άκρη του χωριού, αφιερωμένο στον Άγιο του χωριού μας, τον Χατζή Πατέρα. Και το εμβερτήριο το πρωί με ακροβασία στην εκκλησία και απόψε με τούτη την εκδήλωση που θα θυμίσουμε τη μητέρα Παναγία που γιορτάζει σήμερα τις 40 μέρες από τη γέννηση του Χριστού. Θα θυμίσουμε τις μητέρες που είμαστε εδώ όλες, τις μητέρες μας που λείπουν από τη ζωή και τις μητέρες όλου του κόσμου. Αυτή η μέρα σήμερα, η γιορτή αυτή σήμερα, είναι Πανεγκίνια. Έχει προέλευση από την Αμερική, μια κυρία που έχασε τη μαμά της. Έκανε επιχειρήματα δύσκολα και πέθανε και η κόρη για ανάμνηση της μάνας κατάφερε και καθιέρωσε μια γιορτή στην Αμερική για να θυμάται τη μάνα της και η γιορτή αυτή έγινε παγκόσμια. Παντού εορτάζουν τη γιορτή της μάνας. Εμείς αυτό έγινε γύρω στο 1920. Τη γιόρταζα ήρθα σήμερα. Πια ψωμί στο σπλάγμα του κορδί. Η μάνα στέκει στο παιδί, στο πόνο και στο γέλιο. Και στου παιδιού της τη ζωή είναι γερό θεμέλιο. Μάνα, περβόλη θεϊκό, που η ζωή αρχίζει. Στο ευλογημένο σου κοσμί το θαύμα συνεχίζει. Μάνα που είναι βάλσαμο τα στοργικά χελιά σου. Μάνα, λιμάνι στοργικό είναι η αγκαλιά σου. Τι θα μου έρνε, σήμερα που γιορτάζουνε, του χώρου την μητέρα. Κύριε, ευχαριστώ καλό που βρέθηκα κοντά σας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε εσάς και τα παιδιά σας. Σε εσάς και χάρη στο Θεός, όλη την ευλογία. Και φέρατε καλά παιδιά σε αυτή την κοινωνία. Η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σας. Να προστατεύει ολόκληρη την οικογένεια. Μανούλε που έχετε παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Να μην ξεχωρίζετε, να τα αγαπάτε ίσια. Εγώ βέβαια είμαι άτεπη και γέλια την καρδιά μου. Γιατί δεν μου έστειλε ο Θεός, παιδιά στην αγκαλιά μου. Θα κάνω μία ερώτηση και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου απαντήσετε όλοι. Μάνα δεν μόνο που γεννά, είχε αυτό το καλόγιο. Γιατί εγώ ήμουν άρρωστο ορφανό βάση και αδερφή μου. Για μένα το χωρίς αυτό είναι όλη η ζωή μου. Όλοι που έχετε παιδιά, όλοι να τα χαρείτε και να τα καμωρώσετε όπως επιθυμείτε. Έχουμε σε όλα τα παιδιά καλύτερη βιοδρομία να καμαρώνουν οι γονείς και όλη η κοινωνία. Έχουμε σε όλη την παρέα, μανούλες, συζύγους και παιδιά, φίλους και φίλες, χρόνια πολλά υγεία και ευτυχία. Αυτά τα τρία πράγματα την έχουν την αξία. Και τις προσπάθειες που κάνουν στο χωριό που αναβαθμίζουν, τα θέματα τα κοινωνικά εδώ στο χωριό. Να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς φίλους εδώ που άφησαν τις δουλειές τους να έρθουν εδώ και να τραγουδήσουν. Yeah.
της ευχηθείς και χαρά στο πρόσωπο της θα δεις, λίγα λουλούδια για να της προσφέρεις, το γέλιο και την ελπίδα πάλι να της φέρεις. Μα εγώ δεν έχω μάνα να γιορτάσω, έστω και λίγα λουλούδια να της αγοράσω, λίγη αγάπη να της δώσω, λίγη χαρά από τη χαρά της και εγώ να νιώσω. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν πόνο, που δεν έχουν μάνα χιλιάδες στον κόσμο. Πόσα παιδιά χωρίς μάνα και ζωή τους είναι ένα δράμα. Το περιφερειακό σύμβουλο του κ. Μανώλη να έρθει εδώ και κυρία Πρόεδρος του Δευτερίου, εκλεκτά μέλη του Δευτερίου, αγαπητοί συντοπίτες. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κομμόπολη με ιστορική σημασία, αλλά και σε μια καλέσθητη αίθουσα, είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και μάλιστα όταν κανείς ρίξει μια ματιά, είτε ξεκινώντας από την πάνω μεριά προς την κάτω, είτε από την κάτω προς την πάνω, αμέσως μπορεί να ταινίσει, αφενός με τον δημιουργό, αφετέρου τον Ευρωβούλτα και αφετέρου τον δημιουργό αυτής της αίθουσας. Είναι της ζωής, ξέχασες πάνω μέρη, χίλια σου λέω ευχαριστώ για όσα έχεις προσφέρει. Το ότι η κοινωνία των Λιμνών ταυτίζει τη γιορτή της μάνας με τη γιορτή της Παπαντής, εντελώς ομολογουμένως πρέπει να συγχαρώ και να επενέσω την πρωτοβουλία, αφενός μεν της ενορίας και μετέλου του Εντευτερίου. Εορτάζει η Παναγία μας ως μητέρα του Θεανθρώπου, αλλά και πνευματική μητέρα όλων μας. Μας καλούσισαν, μεγάλο το έργο τους, μεγάλη η αποστολή τους, μεγάλη η θυσία τους, μεγάλη η αγάπη τους. Σήμερα, αδελφοί μου, θα σας πω λίγα λόγια για την καρδιά της μάνας. Η καρδιά της καλής μάνας, της γλυκιάς, της τρυφερής, που είναι μια αστήρευτη πηγή, μια πηγή που έχει πάντα αγάπη, αγάπη μεγάλη και απέραντη, αγάπη ατέλειωτη, αγάπη στοργική, τρυφερή και μητρική, που είναι ένα θείο δώρο του δωροδότου Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλες τις εκδηλώσεις, αλλά και την απόψινή εκδήλωση. Μας είπε το πρωί ο Σημεριός μας ότι σαν σήμερα στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, οι αυτοκράτορες ήταν βέβαια χριστιανοί, εκκλησιαζόταν σήμερα στο ναό της Αγίας Σοφίας και έκανα και αγρυπνία. Και εγώ προσθέτω ακόμη το εξής που το διάβασα, ότι όσοι ήταν φυλακισμένοι εκεί στην πόλη, είτε με ελαφρά είτε με βαρέα επιτήμια, τους ελευθέρωναν αφές πέρας και το πρωί της κυρίας ημέρας. Και χάρη της εορτής, όχι μόνο αν είναι. Ο εφημέριος του χωριού μας, ο πρωτοπρεσβύτερος Παπά Μιχάλης, θα μας αναπτύξει τα ωραία λόγια που θα μας πει. Θα προτιμούσα να είμαι κεντρικός ομιλητής στην πλατεία του Συντάγματος την Κυριακή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και από εδώ θα το διατρανώσουμε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Σήμερα εορτάσαμε αυτή τη μεγάλη εορτή που είπα της Υπαπαντής. Δεν θα μακριορίσω, ήδη οι προλαλείς σας είπαν πολλά, δεν χρειάζεται να σας ταλαιπωρήσω κι εγώ. Όμως, επειδή η εορτή της Παπαντής είναι συνυφασμένη με την εορτή της μάνας, πρέπει να δώσουμε και το συνδετικό κρίκο αυτών των δύο. Η εορτή λοιπόν της Παπαντής είναι μία από τις μεγαλύτερες θεομητορικές και δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας και μάλιστα στα πιο παλιά χρόνια,
Οι κάλτσοι την ευλαβούν το πάρα πολύ, το ενθυμίστε. Εξάλλου αυτή την παροιμία που οι μεγαλύτεροι εμείς τη λέγαμε και οι μίλοι αρζούν, και οι δούλοι αρζούν και οι γαϊδάρι σκόλιν έχουν. Έτσι το λέγανε παλί. Και έτσι πράγματι είναι. Το γεγονός της Παπανδής το εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως ακούσαμε το πρωί στο Ευαγγέλιο, και συνέβη 40 ημέρες μετά τη γέννηση του Χριστού μας. Τώρα, για την εορτή της Παπανδής νομίζω ότι σας εκάλυψα ένα ορισμένο σημείο. Θα πω και δύο λόγια, όχι πολλά, γιατί τα είπανε, η Θεία Κατίνα είπε για την εορτή της μητέρας. Η εορτή της μητέρας είναι συνυφασμένη με αυτή τη δική μας εορτή, την εκκλησιαστική της Παπανδής. Θα αρχιτούμε να σας πω ότι η γιορτή της ημέρας ή η ημέρα της μητέρας είναι εορτή προς τιμή της μητέρας και της μητρότητος. Στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μάη. Επειδή, όπως είπε η Θεία Κατίνα, τότε υπάρχουν τα λουλούδια και ένα απλό λουλουδάκι μπορεί να προσφέρει χαρά μεγάλη στη μάνα από το παιδί της. Οι πρώτες αναφορές για τη γιορτή έρχονται από την αρχαία Ελλάδα. Ξέρετε τη μητέρα τη γη, η οποία είναι σύζυγος του ουρανού, προσωποποίηση της φύσης, μετά έρχεται η κόρη της Ιρέ, η οποία είναι σύζυγος και αδελφή του Κρόνου, είναι αυτή η μητέρα των θεών που ξέρουμε από τις ιστορίες αυτές και τις απέδιναν τη μέσα στην κάθε άνοιξη, καθώς ήταν θεά της γης και της γονιμότητος. Καθιερώθηκε τον 20ο αιώνα και προέρχεται από το κίνημα των Αγγλίδων και Αμερικανίδων γυναικών, με αυτή την κυρία η οποία προς τιμή της μητέρας που απέθανε, έκαμε λέει μια συγκέντρωση κτλ. Το 1865 είναι αυτό το πρώτο κίνημα το οποίο έγινε, που διοργανώθηκε και κατά την οποία οι γυναίκες αντάλλασαν απόψεις και εμπειρίες. Δηλαδή από τότε είχαν το εντευτήριο, αν το πούμε έτσι, που συνέντρωνε οι γυναίκες εδώ πέρα στο δικό μας και κουβεντιάζουν και λένε κάποια πράγματα και κάνουν δικά και λένε εν πάση περιπτώσει η κάθε μια τη απόψη. Που πηγαίνουν στο 40ήμερο Ιησού στον ναό για την ευλογία. Να σαραντήσει, όπως λέμε σήμερα. Αυτή την κίνηση την οποία σήμερα την κάνουμε ακόμη οι χριστιανές μητέρες όταν έρχονται στην εκκλησία για να πάρουν το λεγόμενο σαραντισμό και όχι τον μισό σαραντισμό. Δεν προθεμιά και μου λέει: Παπά, μη κάνει να μου δώσει μισή ευχή. Η εκκλησία δεν δίνει μισές ευχές. Η εκκλησία δίνει ολόκληρες. Ή δίνει ή δεν δίνει. Ή μπαίνει μέσα ή σώξει. Στη μέση δεν υπάρχει. Λοιπόν, να το ξέρετε εσείς. Μισό σαραντισμό, να πει μισό σαραντισμό. Εν πάση περιπτώσει. Ο παράλληλος εορτασμός ξεκίνησε το 1929 με προφανή τον συμβολισμό που είπα προηγουμένως. Όμως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 ο εορτασμός ατόνισε και ενισχύθηκε η δυτικόφερη τη συνήθεια εορτασμού της δεύτερης Κυριακής του Μάη. Η Εκκλησία όμως επιμένει στην παλαιά ημέρα εορτασμού και διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Να δει και με, να δει και με.